Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Βρισκόμαστε εδώ για να σας αποδώσουμε, για να σας περιγράψουμε, πείτε το όπως θέλετε, μία αναμέτρηση για την κατηγορία Evolution στο μπασκετάκι. Οι ομάδες είναι οι Super Mountains, οι οποίοι έχουν και την κατοχή αυτή τη στιγμή με την αντίπαλο τους, Capital Control. Και θα έχουμε και το καλάθι για τους Super Mountains από τον Πέπε. Yeah. 2-0, πολύ δυνατά ξεκίνησε τους Super Mountains, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Capital Control. Γυρίζουμε την μπάλα, τελειώνει η επίθεση. Ο Λικουγιάννης έκανε μία πάσα αρκετά κακή πάνω στον Μαρζάδα, τον Παναγιώτη, και έτσι έχουμε το πρώτο λάθος για το παιχνίδι. Και ο Μούχτης κατεβάζει την μπάλα, ο Βαγγέλης Μούχτης. Μέσα έδωσε στον Ψαλίδα, που ήταν το τρίτο λάθος. Ωραίο καλάθι από το Capital Controls με το λιτό αποδέκτη τον Νίκα, ο οποίος σουφαρίζει 2-2. Παραμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι στις δύο ομάδες. Είναι για την κατηγορία Evolution το παιχνίδι. Μούχτης, κακή ενέργεια. Δεν την είδαμε βέβαια. Μούχτης, Γιάννης τώρα. Και ο Θεοδόρου. Ο Γιώργος ο Θεοδόρου. Και δύο μάτσες έχουν man-to-man. Και θα γίνει το λάθος. Θα ξεκινήσει ξανά για τους Super Mountain. Λάθος. Παραμένει το 2-2. Τι παλένει στο κύριο σήμα και από τον Παναγιώτη, Θεοδόρου, ο Λικογιάννης, Κακοσούτ, όμως η μπάλα παραμένει το κύριο. Καλά από τον Λικογιάννη και από τον 2-4. Αυτό και γενικά οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δύο έξι. Και νομίζω ότι θα αλλαγεί ο Λικογιάννης, αν είναι καλά. Μπεις μέσα. Τον Ψαλίδα, αν είναι καλά, ναι, για τους Super Mountain. Μαυράκι στην περιφέρεια. Σουτάρει για τρίτη από εκεί. Και το λιμάνι από τον Μαρτάβα τον Παναγιώτη. Αλλαγές τώρα για τους Super Mountain. Μπαίνουν οι μπάρλας. Μπάρλας και ο Μολό. Και ο Κούτρας. Και δύο βολές έχουμε τώρα για λογαριασμό το Capital Control από τον Μαρτζάδα τον Παναγιώτη, ο οποίος θα στόχισε στην πρώτη βολή. Ο
νομίζω έγινε το λάθος, πάτησε ο Κούτρας, ο οποίος ίσως να μην έχει μπει στο πνεύμα της αναμέτρησης για την ώρα. Θέλω εδώ τώρα, κατεβάζει εκ νέου την μπάλα. Πάρει εκεί, εκείνο μετά δεν έχει αντίπαλο, goal foul από τον Μαυράκη, πήρε σωστά την μπάλα και τους capital control και τελείωσε τη φάση 5-8. Επιθετικό rebound και εδώ πήραν 4 πόντους οι capital controls από αυτή τη φάση. Το rebound το πήρε, αν είδα καλά, ο Μίκας. 5-11. Δεν έκανε βήματα. Ναι, βήματα. Από τον Μπελέκο, έκανε ένα βήμα παραπάνω. Ράκης, περίπτερα πάλι την μπάλα. Πολύ καλά, 5-13. Σουτιά 3 από το Super Mountains είναι άστοχο. Στην οπότε από τον Ράκη, Θεοδόρου, ο Νίκας. Και έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης με το σκορ στο 5-13. Τις αρκεμέντα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας. Συμπερμάνθες με τον συνδυασμό μας να σώζω από τον Μαυράκη. Ο Νίκας, ο Μαυράκης για 3. Airball. Πήρε όμως το επιθετικό rebound ανενόχλητο το λέγαμε. Ο Ασλανίδης, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Σουτιά 3, airball από τον Κούτρα. Δεν κατάφερε ούτε ο Σαλίδος να παραβιάσει το καλάθι τον πολιτικά φιλοξενούμενο, ο Νίκας. Δώσε τον Μαυράκη, εκεί που έχει την μπάλα δεν νομίζω να στοχίσει, ναι, τελειώνει τη φάση, 5-16. Κάνει πάρτι ο Μαυράκης σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Έγινε επίθεση χωρίς καμία πάσα, όμως δικαιώθηκε για την επιλογή του. Μολώνης νομίζω ήταν σε αυτή την επιλογή, ο Νίκας θα κάνει το χουκ, αστοχή. Δεν ήταν ο Μολώνης, ήταν ο... Πολύ βιαστικό, ο Κούτρας νομίζω έκανε τα... Σκόρτε το τελευταίο καλάθι των Sugar Mountain και θα γίνει το λάθος από τον... Μαρζάβα τον Παναγιώτη. Μαυράκης. Νομίζω βγήκε για να πάρει μερικές ανάσες, λογικό είναι. Τράβηξε αρκετό κουπί στην πρώτη περίοδο.
Εδώ πάλι χωρίς να αλλάξει ούτε μία πάσα, ο Μπενέκος δεν καταλάβει τι ήθελε να κάνει σε αυτή την επίθεση. Ήθελε το φόλο, αλλά τελικά έκανε μία τρύπα στο νερό. 7-16, Capital Controls, δηλαδή πιο τακτοποιημένοι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν εκφυλιάσει καταστάσεις. Μαρζάβας, ωραία κίνηση. Τελειώσει τη φάση. Δύο βολές όμως νομίζω πήρε ο Νίκας. Συνεργασία 9-19. Λανίδης και στην συγκλωματική πολύ, 9-20. Πήρε το επιθετικό rebound, αυτό ήταν και τρίτη. Άτυχε εδώ και το τελευταίο που είδε για του Capital Controls. Ο Μίκας το σκέφτηκε όμως, είδε το χρόνο, είπε να τον εξαντλήσει. 10 δεύτερα τώρα. Ο Μαρζάβας τώρα μπορεί να τον πιάσει και ο Παναγιώτης. Ο Κούτρας διακρίνει κάτω από όσο αφορά με το πρώτο περίοδο 9-20. Κάποια να το δώσουμε με μεγάλη σοβαρότητα στο παιχνίδι. Για να δούμε αυτή η σοβαρότητα θα συνεχιστεί στις επόμενες περίοδους. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος στην αμέτρηση των Sugar Mounters και των Capital Controls. 9-20 το σκορ. Δικαιοάει. Με δίκιο το σκορ.
κάθε σούπερ μάντζες έχουν επιδοθεί σε πάρα πολλά τρίποντα, γι' αυτό και αυτή η επιλογή δεν θα βγει. Δεν έγινε κάτι, γίνει κατευθείαν λάθος από τους capital controls και έτσι από εκεί είναι ξανά ξανά στους Super Mountains, ο Μούχτης, ο Πέφτες, ο Ράση, νομίζω έκανε τρία αστρόνικα νομίζω ο Ξαλίδα, στηρίζεται από τους διαιτητές. Τρέχει μόνος του. Κάτι έτσι επιθέσεις από τον Super Mountain χωρίς λογική, έστω μικρή στο παιχνίδι του. Έχει εξηγήσει, δηλαδή κάποιο να κοντρώσει κυκλοφορούν πολύ πιο μεγάλα. Την μπάλα εδώ σου έδειξε πατάσεις με θερμικές το καλάθι. Από τους Super Mountains. Δύο λεπτά χωρίς καλά θα είμαστε στην δεύτερη γύρω. Αν αυτό θα αλλάξει με τον Νίκα, ναι. Ωραία κίνηση, δυναμική, πιβοτάρισε και τελείωσε η φάση. 9-22, πρώτη φορά στους 13 η θα είναι συνεπής και στα αμυντικά του προσθήκοντα. Πολλά τα χαμένα καλάθια για τους τυπικά κυπερούχους. Κάνουν κάτι στην επίθεση και πολύ κουράζουν την μπάλα παρά
κάνουν καλό στην ομάδα τους. Μόλις θα βγάλει την έμπνα πάνω στον μπάλα. Λανίκης. Του Μαλζάβα στο Αναστάση. Σουτ για τρεις από τον Γούλα. Στοχός. Μαυράκι μύρει το rebound. Και έχουν δύο βολές. Και τώρα θα έχουμε τα ημάς που μιλήσουν για το Sugar Mountain. Ναι, με 5-24 για το τέλος του ημιχρόνου. Στέψαμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Με τον Μαυράκι να αστοχίσει για την βολή. 4-9, 9 και 4 πλέον για το σκορ μας. Είναι μεγάλη σε διαφορά των 15 πόντων. Ακόμα η Super Mountain σε αυτή την περίοδο. Νίκας μέσα. Μάλλον με συγχωρείτε ήταν ο Νίκας. Ο Λυκογιάννης ήταν έτσι. Στόχος του τριοπόδων 9-27. Κακό σούτ έμπον για τον Μπενέκο και στην απέναντι μεριά θα εξοχίσουμε ξανά η Capital Controls με τον Γούλα 9-29. Για τρεις, άστοχος. Λάθος πάσα εδώ. Έχει ο Μούφτης. Και εδώ θα δείξουν σε μία φάση ο Μπάρλας και μετά από 6,5 λεπτά και μέσα από 10 λεπτό σκόραν οι Super Mountain. Να μειώσει τη διαφορά, 11-29 το σκορ. Πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Μαυράκη, ο οποίος σκοράρει και από μέσα και από έξω. Αποτέλεσε και την assist του Θεοδόρου και έκανε το 11-32. Όλο ένα και μεγάλο η διαφορά για τους Capital Controls. Ήρθε η απάντηση άμεσα από τον Γενέκο. 14-32. Δύο λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Προσπάθεια.
Με το σκορ, ο Σούτρας, δεν έφυγε το σπάλι. Τελειώσει η πάση, διπλός των 16-32 για το κάτω κοντρόλ. Νίκο Γιάννης είναι στην κορυφή της επίθεσης. Θα κάνει μια ωραία βόλτα στην έκαιτα των The Mountains, 16-34. Ο Βράκης είναι τελευταία για δεύτερη περίοδο, ο Γιάννης. Ο Γιάννης θα κερδίσει το φάουλ και θα είναι πολλές. Καλάθι 18-35 από το coast-to-coast του Μπενέκου. Αυτό το σκορ για το πρώτο μήχρονο, 18-35. Κάποιοι άνθρωποι νομίζω έχουν βάλει τις φάσεις για να πάρουν τη δεύτερη τους νίκη στο σύγκριο Revolution. Θα λυπομονούμε για τη συνέχεια. Έχουμε το παιχνίδι μας με το Μαυράκι κλασικά. Θα παίρνει άλλη νομίζει τον Capital Control, θα τροχίσει ο Κούτρας. Να γίνουν και δύο παιχνίδι από τον Μανώνη. Αυτός όμως έκανε φύγια από το σε. Τον Λόρο, ο Ρέκος, πως όμως δεν κατάφερε να πήγε στη φάση. Εδώ ο Ποπές τελείωσε αυτός την επίθεση για λογαριασμό των Super Mountains, 35. Για να μην θα μπορέσει οι Super Mountains να γίνουν απειλητικοί. Ο Δοδόρος θα κόψει όμορφα μέσα στη ρακέτα και θα κερδίσει το φάουλ. Παραμένει. Ασφαιρεσίες σχεδόν οι δύο ομάδες αυτού του ξεκίνημα, μόνο οι
πιστεύω ότι έχουν πετύχει τα καλάθι. Ακόμη και η ενέργεια από τον Νίκα, ευκολική, 20-27. Ο Γιάννης, ωραία πάσα στον Μαυράκη με τον Λούριδη και αυτός χωρίς ιδιαίτερα από τον Λεωφέιον και αυτή τη φάση 20-39. Πρέπει για 3. Είναι κακό το σύμφωνο. Μαυράκης, ευστοχής άλλο ένα τρίποντο, 20-42. Πολύ καλός. Παίχτης. Ο Πενέκος πήγε να κάνει το ίδιο, όμως δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Πήγε να κάνει και fade away ο Μαυράκης, όμως φαίνεται σαν να έχει κουραστεί λίγο. Θεοδόρου, ωραίο το κλέψιμο του. Πολύ κακή ενέργεια εδώ. Λοιπόν, Μαρζάβα τον Παναγιώτη. Πήρε ο rebound. Πολύ ωραία πάσα από τον Μαυράκη στον Νίκα. Εξαιρετική η φάση, 20-44. Να κάνει μια εντυπωσιακή πασά. Το Μαυράκι, όσο λίγο του βγήκε. Τελείωσε η επίθεση για τους Capital Controls. Το 44 κερδίζουμε, δεν νομίζω να γίνει κάποια σπουδαία ανατροπή στο παιχνίδι μας, καθώς στους δραμάτους φαίνεται ότι δεν έχουν και την ποιότητα αλλά και τη φυσική κατάσταση για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ο
Παναγιώτης. Πολύ χαμηλά το σούτ. 13, πάμε! Ο Γιάννης για χρήση άστοχος, Νίκας, το rebound, γυρίζει, αστοχή. Όλοι δύο πόρτες έχουν καταφύγει ξανά εκεί το μάγκετ εδώ και 6,5 λεπτά πάλι. Σχετικά δεν νομίζω ότι έχουν πάει καλά. Θα δείτε οι αντιπαλοί τους με τον Νικογιάννη, αυτό ήξερα σε άλλο. Τρίποντα 20-47, άλλο ένα και μεγαλώνει και διαφορά. Πρώτο καλάθι ο λόγος που μας στόχισε. Ωραία πάσα από τον Μαζάβα, ωραία κίνηση και από τον Μίκα, 20-49. Γιάννης, Μαρζάβας. Ο Νίκας. Καλύτηση, Χαϊπάουλ. Περιόδου. Με το μάτς ουσιαστικά να έχει λήξει και απλά να περιμένουμε και την τέταρτη περίοδο για να δούμε το έθνος και το φάσμα της διαφοράς. Give and go από Λυκογιάννη και Νίκα. Γιάννης εδώ θα πάρει το τρίποντο. Έτσι από σκανά. 53. Ο Κούτρας εδώ θα κάνει το λάθος. Μάλλον λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Σουτιά 3, σέρμπολ. Νίκο. Yeah.
14 για την λήξη τέταρτο δεκάλεπτο. Ωραίο το πλέκο after control. Ο Λικογιάννης άλλο αντίποτε 20-56 είναι καταπληκτικός, πάρα πολύ καλός. Είναι 36 το πρόγραμμα για την ομάδα του, 20-56 και περιμένουμε την τελική διαφορά στην τέταρτη περίοδο. Ξεκίνησε και η ιδέα του περίοδος. Είναι ξεκάθαρα τυπική, θα έλεγα. Όσο νικητής έχει γίνει ήδη γνωστός. Ψαλίδα. Σκόραρε για την ομάδα του. 23-56. Νομίζω ότι οι Σούπερμαν θα στέξαν μόλις τρία πόντους. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κατσάτσος τελείως το πάση και έγραψε το 23-58. Πολύ αθάλο τελείωμα από τον Ψαλίδα. Νομίζω ότι δεν είχε και τα πάσης Ανίδης. Θα κερδίσει τις δύο βολές. Σλανίδης, ωραία πάσα.
Κούτρας. Έχει το φάλα από τον Σαλίδα πάνω στον Αστρανίδη. Super Mountains, άρα ο Λυκογιάννης έχει πολλές. Αποσύρεται από το παιχνίδι και λογικό να έχουμε στην αποθέωση από τους συμπαίκτες που ήταν καταπληκτικός. Μιλάς, την επίθεση, αφαιρετή, Σλαμίδη. 65 το σκορ. Στο 63 μάλλον το σχολητέ. Σαλίδας ζήγησε το σου, το μέτρησε και ευστόχησε. 28-63.
Δύο βολές τώρα για τον Κούτρα, πήρε στο φάουλ με 3 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Η Λίδα συνεχίζει να εστοχεί από την γραμμή του πόντου. Τα 3.53, πρώτη φορά στο σύν 40 για τους Capital Control. Αρκετά βαριά ήταν των 40 πόντων για φαινόμενο τουλάχιστον. Μπάλας πήρε το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Τρία το σκορ. Ο Σελονίδης έχει ακόμα ενέργεια και τρέχει. Για τον τελευταίο νομίζω για τον Μπάρλα. 34-53, δεν νομίζω μετά να κάνουν επίθεση. Οι νικητές, Capital Controls. Άστοχος και στις δύο βολές. 34-53 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τους Capital Controls να πανηγυρίζουν την δεύτερη νίκη τους στην κατηγορία Evolution και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 2-3 αντίθετα στο 0-5 και σε ήττες παραμένουν οι Supermanders. Αυτά από μας για την ώρα, να είστε καλά, θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας.